Αρχικέ, να είστε σίγουρος ότι η νίκη θα ξεκινήσει από τη Μακεδονία. Να το θυμάστε καλά. Θα πολεμήσουμε και ξέρουμε ένα συνολικό. Ότι θα νικήσουμε. Εμείς λοιπόν από αυτό εδώ το βήμα φωνάζουμε ότι από τα βάθη των αιώνων, από τη μεγάλη εκστρατεία του Έλληνα στρατιλάτη, του Παμεγίσου των Ελλήνων, μέχρι το αίμα του ήρωα Παύλου Μελά, μέχρι τις σημερινές γενιές, η Μακεδονία φωνάζει ότι ήταν και θα παραμείνει ελληνική. Κάντε τη χάρη στον εαυτό σας να συμμετέχετε σε μια εκδήλωση του κινήματος όπως αυτή η τελετή μνήμης του μεγάλου στρατιλάτη Αλεξάνδρου και να το θυμάστε σε όλη σας τη ζωή. Ο λόγος που το λέω είναι γιατί το 1997 ως πιτσιρικά αυτό το κι εγώ είχα πάει στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Χρυσής Αυγής στη ζωή μου. Στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είχα κατασταλάξει ακόμα μέσα μου αν η ιδεολογία μου είναι αυτή την οποία πρεσβεύουν τότε τα παιδιά με τις μαύρες μπλούζες και τα κόκκινα λάμπαρα. Όταν είδα να τους επιτίθεται η αστυνομία, το παρακράτος και η μπράβη του Βελόπουλου, αυτή είναι η δημοκρατία τους. Τότε κατάλαβα που ανήκω και από τότε ξέρω που είμαι και το πιστεύω. Και αυτή είναι η δημοκρατία τους, εμείς αγωνιζόμαστε και θα την κρεμίσουμε. Λαός, στρατός, ελφυγισμός! Λαός, στρατός, ελφυγισμός! Λαός, στρατός, ελφυγισμός! Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον ένδοξο στρατιλάτη μας, τον Μέγα Αλέξανδρο. Πόσο αστείο είναι σήμερα να απαγορεύονται εκδηλώσεις που γίνονται προς τιμήν του. Προσπαθήσαν, όπως σας είπα, να σας φοβήσουν. Πάλι, γιατί αντιμετωπίσαμε πάντοτε αυτά τα προβλήματα από τα παρακρατικά αριστερά σκουλικάκια. Το ότι είστε σήμερα όμως εδώ και δίνετε έναν αγώνα κόντρα σε όλα αυτά, είναι κάτι που τους τρομάζει. Και έρχονται να μας σταματήσουν με κρέανη και με ρόπαλα. Τρομάξτε τους όσο περισσότερο μπορείτε. Αλλά μόλις φάνε κανένα χαστούκι, τρέχουν και κάνουν μηνύσεις στα αστυνομικά τμήματα. Αν δεν ήταν η δίκη στη μέση, ούτε 100 μέτρα τα γραφεία δεν θα τολμούσαν να περάσουν. Οι τελευταίοι που απέμειναν στην Ελλάδα να φωνάξουν για πατρίδα, για την ιστορία αυτού του έθνους, ήταν και θα παραμείνουν οι χρυσαυγίτες. Εμείς τους δίνουμε μια υπόσχεση. Θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε μέχρι να μείνει έστω και ένας να κρατάει ψηλά την ελληνική σημαία και το μαυροκόκκινο λάβαρό μας. Αυτή την υπόσχεση να είναι σίγουροι ότι θα την τηρήσουμε. Διόσο υπάρχουν χρυσαυγίτες, ο βασιλιάς Αλέξανδρος θα ζει και θα βασιλέψει.